Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Την προηγούμενη Δευτέρα η τηλεοπτική δίκη αποκάλυψε εμβάσματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που ταξίδευαν από λογαριασμό Προέδρου ΠΑΕ σε μάνατζερ, σε δημοσιογράφους, σε παράγοντες διαιτησίας αλλά και σε άλλους Προέδρους ελληνικών ΠΑΕ. Απόψε θα δείτε έναν απατεώνα του στοιχήματος να ομολογεί τις πράξεις του. Και επίσης... Οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς να μας ασκούν προκλητικές διώξεις και στο τέλος να οδηγούμεθα σε προκλητικές ποινές. Να σας πω ότι προχτές μια ποδοσφαιρική εταιρεία που είναι μεταχαϊκή που έχει έσοδα 180.000 ευρώ το χρόνο, έτσι όπως κατάντησε η Football League να έχει έσοδα, τιμωρηθήκαμε με 75.000 ευρώ πρόστιμο για δηλώσεις δικές μου. Έχετε κάνει κάποια αναφορά γι' αυτό? Έχετε καταθέσει κάπου στον εισαγγελέα? Δεν έχω προλάβει λόγω του ότι βρίσκομαι σε αυτή την δική σας. Έχετε κληθεί, γιατί γνωρίζω ότι έχετε κληθεί σχετικώς. Ναι, κύριε Μαρουπά. Με τη δικαστική διερεύνηση, κύριε Κούγια, των στημένων, είστε ευχαριστημένος και με τη χρονική απόσταση που έχει διανυθεί, αλλά και με την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνη στα στημένα? Κυρία συνάδελφε, να σας πω το εξής. Αξιοποιώ την ιδιότητα του δικηγόρου, έτσι, να το, όχι τη θεσμική ιδιότητα που έχετε. Βέβαια. Θέλω να σας πω ότι όπως επελέγει να γίνει η τακτική ανάκριση που σε έναν εξαιρετικά επαρκή αλλά και ψηλότιμο τακτικό ανακριτή, ο οποίος ταξιοδοτήθηκε μετά από λίγο καιρό και την ανάθεση σε ένα καινούργιο ανακριτή, τον κύριο Αυγέρη, αν θυμάμαι καλά. Το μέγεθος μιας δικογραφίας με 36.000 σελίδες υποκλοπών. Χωρίς κομπιούτερ, χωρίς γραμματείς. Με 200 και πλέον κατηγορούμενους. Πρέπει να είναι θεάρεστο έργο αυτό που έγινε από έναν άνθρωπο ή τον αντικαταστάτη του κύριου Αυγέρη. Αυτό που γίνεται επίσης από τον κύριο Πούλιο αυτό το χρονικό διάστημα, να αξιολογείται αυτή η δικογραφία τώρα και να πρέπει να αξιολογηθεί εισαγγελικά ώστε να κάνει την πρόταση στο δικαστικό συμβούλιο, είναι πάλι υπεράνθρωπη ενέργεια. Δηλαδή είναι, με την έννοια επομένως από πλευράς των φυσικών προσώπων που συμμετείχω, όχι απλώς είμαι ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι τόσο ο κ. Καλόφωνος όσο και ο... Κύριε Θωμαίδη, μπορώ να πάρω το λόγο? Έκαναν εκπληκτική δουλειά. Απλώς με... Μιλάμε για τα πρόσωπα. Μιλάμε για το ουσιαστικό αποτέλεσμα που δεν υπήρξε. Δεν παρήχθη. Κοιτάξτε, όλοι είναι ελεύθεροι, αν ήταν ένοχοι βέβαια, έτσι, και αν υπήρχαν προβλήματα. Οι δίωξεις και οι συλλήψεις έγιναν το 2011, αν θυμάμαι καλά. Βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά. Οι περισσότεροι έχουν αθωωθεί στο πρώτο σκέλος. Όχι. Μην το λέτε αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε πρώτο σκέλος έχουν αθωωθεί οι περισσότεροι. Όχι, δεν είναι έτσι. Στη δίκη ψωμιά δεν αθωώθηκαν οι περισσότεροι. Εκεί υπήρξαν 5 καταδίκες. Πέντε περισσότεροι. Και 6 αθώθηκαν. Και με μικρές ποινές. Εδώ μιλάμε για 187 κατηγορημένους, κυρία Μαρούπα. Και εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά κακουργήματα. Τώρα οι ποινές των 4 ετών και των 3,5 δεν είναι ποινές αυτών των κακουργημάτων. Εγώ νομίζω ότι δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα της δίκης και εδώ είναι η προσχηματική η δίκη. Έτσι, δεν κάνουμε δίκη απόψε. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Και στη δίκη στην οποία φέρει το πρωταγωνιστή ο Ψωμιάδης και ο γιος του και οι διάφοροι άλλοι κατηγορούμενοι, κατά την προσωπική μου άποψη, απεδώθη δικαιοσύνη. Ναι. Προφανώς δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Άρα δεν έπρεπε αυτή η δικογραφία να έχει στηθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέω. Αν θέλετε, επειδή το λεπτό, δικαστήριο δεν απέδωσε δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω και πραγματικά. Επειδή είναι σχεδόν. Άρα λοιπόν μη λέμε τέτοια πράγματα. Η δικογραφία που υπάρχει όμως με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Συγγνώμη, ο Ψωμιάδης τι ποινή καταδικάστηκε? 3,5 ετών, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι ποινή αυτή τώρα για τόσο σοβαρά κακουργήματα. Και για μένα σηματοδοτεί ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αθώος. Κακώς πήγε στο δικαστήριο. Χωρίς να θέλω, ξέρετε την εκτίμηση που έχω σε εσάς προσωπικά και σε κάθε περίπτωση. Απόψεις που, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να τις εκθέσω και στην εκπομπή σας. Έτσι. Σας είπα προηγουμένως στο διάλειμμα ότι ο μεγαλύτερος διαβροτής του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το ίδιο το επίσημο το κράτος. Και έχω πολλούς λόγους να σας τεκμηριώσω. Αυτό. Από τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού, αυτά περιμένουμε να ακούσουμε. Όχι, καθαρά, λέω αυτά επειδή έτσι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός να κάνω πολιτική. Κι εγώ. Δεν είμαι πολιτικός, έρχομαι να πω την άποψή μου.
Σας λέω λοιπόν ότι ο πρώτος διαβρωτής και ο μεγάλος είναι το ίδιο το επίσημο το κράτος μας. Αθλητικού αθλητισμού είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Ναι, είναι. Εγώ θα σας πω όμως πώς έχει ακριβώς το πρόβλημα, διότι νομίζω ότι το βλέπουμε αποσπασματικά και τελικά δεν βγάζουμε ποτέ συμπέρασμα. Τα έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ξεκίνησε να κάνει κάθαρση το 2010. Για να γίνει κάθαρση δεν αρκούν οι νόμοι, οι οποίοι είναι πάντα αρκετοί, κυρία Γιαννακίδου. Δεν χρειαζόμαστε καινούριους νόμους, ούτε το ένα γραπτό κείμενο με τις δύο τελείες παραπάνω και με τα 7 και σε διαφορετικά σημεία θα μας φέρει το φως που μας λείπει. Το φως το φέρνουν πάντα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να κάνουν διαφορετικά από ό,τι προκάτοχή τους ή διαφορετικά σε σχέση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Το ποδόσφαιρο και ιδίως το επαγγελματικό είναι μία μικρογραφία της πολιτικής. Έτσι. Ό,τι συμβαίνει στην πολιτική συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Τι έχουμε στο ποδόσφαιρο? Την απόλυτη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και την διάθεση όσων παραγόντων έχουν παρισφρήσει, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω, η λέξη παράγοντας είναι ό,τι πιο απεχθές υπάρχει. Αυτή λοιπόν η. Προφανώς αναφέρθηκε όλοι... στον παράγοντα της διαιτησίας που λάμβανε τα εμβάσματα. Και στον παράγοντα της διαιτησίας, αλλά και η λέξη παράγοντας από μόνη της είναι πολύ έτσι, αποδομητική, νομίζω. Δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει άλλη ιδιότητα για να είναι παράγοντας. Όλο αυτό λοιπόν το συνοθήλευμα που έχει εισρεύσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κάνει τι? Διατηρεί την κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Την πολύ κακή, αυτήν που πόσα χρόνια, κύριε Θωμαίδη, τη συζητάω εγώ εδώ μαζί σας. Ήδη δύο. Δύο χρόνια τη συζητάω εγώ μαζί σας. Γιατί αυτή η κάθαρση. Μου θέση, ναι. Τη συζητάω 25 για τρία. Γιατί χρόνια. Αυτή η κάθαρση δεν ολοκληρώνεται ποτέ? Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Κατά τη δική σας γιατί άποψη, η κάθαρση Μαρούπα... δεν φτάνει στο τέλος της, γιατί αυτές οι δύο δικογραφίες που σχηματίστηκαν δεν οδήγησαν σε καταδίκες, γιατί οι ανακριτές δεν ήταν δύο αντί για ένας, γιατί δεν είχαν από δύο γραμματείς ο καθένας, γιατί δεν είχαν κομπιούτερ στα γραφεία τους, γιατί ως Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σας πω, δεν ελέγχετε τις ομάδες για να δούμε αν πρέπει να παίρνουν άδειες ή όχι? Εγώ ως γνωστόν είμαι απόλυτα ειλικρινή σε όλα. Αυτό λοιπόν όλο υπηρετεί το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και η κάθαρση δεν ολοκληρώθηκε. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αν επρόκειτο να ολοκληρωθεί η κάθαρση στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική ζωή της χώρας, θα υπήρχαν άνθρωποι που θα ήταν αποφασισμένοι να το κάνουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ούτε οι νόμοι θα μας σώσουν, ούτε τίποτα άλλο. Κατά μία έννοια, και εσείς είστε το άλοθη του πολιτικού συστήματος. Και εγώ. Και τον εαυτό μου μέσα τον βάζω και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δικιά μου πρόθεση όταν ξεκίνησα, την πρώτη μέρα που πήγα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είπα θα κάνουμε κάθαρση. Και με κοιτάξανε περίεργα κάποιοι, κάποιοι γελάσανε και ένας εξ αυτών μου είπε, εδώ θα είσαι άκου βλέπε σώπα. Μάλιστα. Μου έχει μείνει η φράση αυτή, είναι ιστορική. Μάλιστα. Ελπίζω να με βλέπει τώρα κιόλας ο συνάδελφος αυτός. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κάθαρση, πώς σταμάτησε η κάθαρση? Πάλι μέσω των δικαστηρίων της ΕΠΟ δεν σταμάτησε. Υπήρξαν μόνο οι καταδίκες Μπέου Ψωμιάδη, οι δικογραφίες ήταν δυσθεώρητες, ο Φάκος ξαφνικά απεπέμφθη. Οι δικογραφίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Εγώ ήμουν οπαδός από την αρχή της άποψης ότι των δικογραφιών έπρεπε να λάβουμε γνώση οι ίδιοι. Υπήρχαν και άλλες δικογραφίες και εν πάση περιπτώσει δεν χρειαζόταν να δεσμεύεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από την δικαιοδοτική κρίση ενός άλλου οργάνου, του αυτοδιοίκητου, του φοβερού της ΕΠΟ, ή αν θέλετε και από την κρίση των δικαστικών λειτουργών. Ποιος σας σταμάτησε δηλαδή, το άκου βλέπε σώπα ή η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής? Η πρόθεση της Επιτροπής, της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν να πάμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σε κάποιες περιπτώσεις μειοψήφισα, αλλά ξέρετε το σημαντικό δεν είναι αν εγώ μειοψήφισα πού και γιατί. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ίδια θέματα που εξυπηρετούν έναν άλλο σκοπό της πολιτείας, ο οποίος είναι ο αντιπερισπασμός. Αυτό που σας έλεγα πριν και που δεν με αφήσατε να το ολοκληρώσω. Αλλά τώρα, επειδή είστε άνθρωπος ευφυής και αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα της ιστορικής στιγμής που περνάει η πατρίδα μας, θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω.
Να κάνει μια παρέμβαση, κύριε Γιώργο. Το πρόβλημα λοιπόν. Από αυτό, όχι, πρέπει, θα το ολοκληρώσω και μετά. Θέλετε να το πείτε. Δεν ξαναμιλάω καθόλου. Εντάξει, πείτε το. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η πολιτική εξυπηρετείται από όλο αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, δεν μπορεί πάντα να ξεχωρίσει το σημαντικό από το ασήμαντο. Και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, το ποδόσφαιρο και ό,τι συμβαίνει σε αυτό σε σχέση με το γεγονός ότι διακυβεύεται η πατρίδα μας είναι πραγματικά ασήμαντο. Όταν λοιπόν η γη φεύγει από τα χέρια μας γιατί δημεύεται και πάει στα χέρια εκεί που συγκεντρώνεται ο πλούτος. Όταν ο χρυσός φεύγει, τα ορυκτά φεύγουν. Όταν οι άνθρωποι ξενιτεύονται της πατρίδας μας και οι υπόλοιποι όσοι μένουμε έχουμε καταστεί δούλοι του συστήματος και των αφεντικών, των αόρατων που μας κυβερνάνε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πραγματικά το ποδόσφαιρο λοιπόν εξυπηρετεί αυτό το στόχο της προπαγάνδας και της χειραγώγησης των πολιτών. Η παρατήρηση των δύο κυριών, της κυρίας Κυριακίδου και της κυρίας Ανακίδου, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν μετά από αυτά που είπε η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, μέλος Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αύριο καταθέσει και την παραίτησή της στην Επιτροπή, αφού δεν διαφωνείται πλήρως. Όταν κάποιος με ανεξάρτητο τρόπο υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, δεν υπάρχει λόγος ποτέ να παραιτείται από το μετερίζει εφόε τάκτη. Μα διαφωνείται πλήρως με την πλειοψηφία. Θα η αρχή πω, της δημοκρατίας κοιτάξτε, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, η αρχή της δημοκρατίας είναι ότι η πλειοψηφία κυβερνά. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λοιπόν, και επειδή είναι πολιτική αμιγώς η αθλητική εκπομπή, οι δύο σήμερα, θέλω να σας πω πρώτον ότι πράξη, τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΙΑ, Ποτάμια και ΧΙΜΑΡΙ είναι κόμματα που τα εξής σε ένα κόμμα οι αγορές. Οι άνθρωποι που τα κυβερνούν αυτά τα κόμματα είναι ηθοποιοί που παίζουν το ρόλο του που τους έχει βάλει να υπηρετήσουν ο πραγματικός κυβερνήτης αυτής της χώρας και που δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι αόρατος για μας και που πραγματικά επειδή όπως είπε ο Λίνκολν μία ψήφος αξίζει πολύ περισσότερο από μία σφαίρα γιατί μπορούμε να σκοτώσουμε με αυτή την ψήφο το μέλλον των παιδιών μας, είναι προφανές ότι αυτά τα κόμματα δεν πρέπει να ψηφιστούν από κανέναν. Να ολοκληρώσω δε ότι επειδή η Ουκρανία μπορεί αύριο να είναι η Ελλάδα, πρέπει να είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι. Άντρες και γυναίκες να μπορούμε να υπερασπιστούμε τις αιστείες μας και τους βωμούς μας και τους στάθους των προγόνων μας. Η κυρία Γιαννακίδου και αμέσως μετά η κυρία Γιαννακίδου. Ναι, κυρία Γιαννακίδου. Κύριε Θωμαίδη, ναι, θα ήθελα να πω κτικές, αλλά είναι αρκετών ετών, είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Υπονόμευση και η βία στα γήπεδα δεν γίνεται σε μία μέρα. Δεν σας διέκοψα, αφήστε με σας παρακαλώ. Αφήστε έχει διάρκεια 40 χρόνια σε αυτή τη δεν χώρα. Δεν θέλετε να ακουστώ. Μία ώρα μιλούσατε, θα πρέπει... θέλω να πω ότι πραγματικά, επειδή εγώ ακούω και πρέπει να ακούω, η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντοτε ανοιχτή, κύριε Μπαλαφούτη. Έχω για καλή πάρα συνεργασία. Πολλά να σας δείξω και θα ήταν τιμή μου, βεβαίως, τιμή μου να έρθω. Καλώς να ορίσετε, γιατί... σας περιμένω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους προσκεκριμένους. Καλή επιτυχία στις εκλογές την επόμενη Δευτέρα με μια νέα δίκη, πάντα προσχηματική. Καλό σας βράδυ.